Το καλύτερο team στον εμβολιασμό, λέγομαι Τσουγκρίς Νίκος, έρχομαι από το Καρδαρί της Κορτινίας 100 χιλιόμετρα. Μπράβο, για να κάνω το εμβόλιο. Την πρώτη δόση κάνατε σήμερα. Την πρώτη δόση. Πήρατε την απόφαση για να προστατέψετε και τον εαυτό σας. Και τη μάνα μου που είναι κατάγητη. 20.089 εμβολιασμοί έχουν γίνει μέχρι και τις 8 Ιουνίου στο εμβολιαστικό κέντρο του Παναρκαδικού Νοσοκομείου, στο οποίο λειτουργούν 5 εμβολιαστικές γραμμές. Εγώ δεν με πονάει τίποτα. Ναι, κάνατε το εμβόλιο. Το κάναμε. Είναι η δεύτερη φορά. Η δεύτερη δόση. Ναι. Δεν κατάλαβα, ούτε και πρόκειται να καταλάβουν στην πέση. Προτείνετε να το κάνουμε. Προτείνω και βέβαια, γιατί κάποτε θα σμίξουμε όλοι. Το προτείνω αυτό, μάλιστα. Στο νοσοκομείο γίνονται τα εμβόλια της Pfizer και της Johnson. 18.676 εμβολιασμοί είναι με το εμβόλιο της Pfizer και 585 με το εμβόλιο της Johnson. Οι εμβολιασμοί με το εμβόλιο της Johnson ξεκίνησαν πριν ένα μήνα. Της Johnson. Πώς πήρατε έτσι την απόφαση? Αναγκαστικά θα το έκανα έτσι κι αλλιώς, οπότε καλύτερα τώρα. Είναι το επάγγελμα? Όχι, αλλά μπορεί η σχολή να χρειαστεί, μελλοντικά στη δουλειά, ναι. Οπότε γι' αυτό. Τώρα όλα καλά? Όλα καλά, μια χαρά. Εσείς πήρατε εύκολα έτσι την απόφαση να το κάνετε? Ναι, κι εγώ ναι. Γιατί μπορεί να χρειαστεί. Προτείνετε έτσι σε νέους ανθρώπους να κάνουν εμβόλιο? Ναι, για την ασφάλειά μας, για να το περάσουμε πιο εύκολα. Οι ακυρώσεις στο ραντεβού είναι μηδαμινές, αφού σε σύνολο περίπου 370 προγραμματισμένων εμβολίων σε ημερήσια βάση γίνονται το ανώτερο 10 με 15 ακυρώσεις, που οφείλονται κυρίως σε ιατρικούς λόγους όπως νοσηλεία COVID, λήψη αντιβίωσης. Αλλά οι ακυρώσεις αντικαθίστανται άμεσα, διατηρώντας τον αριθμό των πραγματοποιηθέντων εμβολίων σε 370 με 380 σε ημερήσια βάση, ακολουθώντας τη διαδικασία της λίστας αναμονής πολιτών Help Desk για τη συμπλήρωση των ακυρωμένων ραντεβού, μια ευελιξία του κεντρικού συστήματος για τον άμεσο εμβολιασμό των πολιτών. Η προμήθεια των εμβολίων της Pfizer γινόταν μέχρι πρότινος 2 φορές εβδομαδιαίως, καθώς η διάρκεια ζωής του εμβολίου ήταν 5 μέρες. Από τις αρχές του Ιουνίου η προμήθεια γίνεται 1 φορά την εβδομάδα, λόγω του ότι η διάρκεια ζωής του εμβολίου επιμηκύνθηκε σε 30 μέρες με νεότερες οδηγίες. Όσον αφορά τα εμβόλια της Johnson & Johnson που ξεκίνησαν στο νοσοκομείο από 7 Μαΐου και αυτόν η προμήθεια γίνεται σε εβδομαδιαία βάση. Όχι, έχω φέρει το γιο για να εμβολιαστεί. Εγώ έχω ήδη εμβολιαστεί. Και τις δύο τώρα, φαντάζομαι. Ναι, και έφερα το γιο, κάνει το Johnson & Johnson, τώρα είναι μέσα. Περιμένω να βγει. Το σκέφτηκε ή... Όχι καθόλου, το ψάχνει μέρες, κάπου βρήκε κάποιο κενό εκεί στα ραντεβού. Ταλαιπωρήθηκε κιόλας να βρει ραντεβού. Βρήκε τώρα, ήρθε μέσα να το κάνει. Εσείς που έχετε εμβολιαστεί, τι συζήτητα, δεν χρειάζεται συζητήσεις. Ένα θέμα που πρέπει να το κάνουμε. Οι πολλές συζητήσεις βλάπτουν όμω. Αποφασίζει, προχωρά, το κάνουμε και τελειώνει. Πρέπει να υπάρχει άλλο τρόπο για να ξεφύγουμε από αυτό. Αν υπήρχε, θα κάναμε και τον άλλο τρόπο. Εφόσον δεν υπάρχει, ένα είναι ή ξεμπλέγουμε ή πέφτουμε στο πηγάδι. Γιατί από εκεί και πέρα στο πηγάδι θα πέσει. Άρα λοιπόν πρέπει να προχωρήσουμε όλοι. Στο εμβολιαστικό κέντρο του Παναρκαδικού απασχολείται ένας σημαντικός αριθμός υπαλλήλων κατηγοριών ιατρικής ως επιτοπλίστων, ειδικευόμενοι διαφόρων ειδικοτήτων, νοσηλευτικής, επισκέπτες υγείας και νοσηλευτές νοσηλεύτριες και διοικητής σε εναλλασσόμενες βάρδιες πρωί-απόγευμα καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, καθώς και τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες.